Και δεν καταλάβατε ακόμα, είμαστε στο IKEA και ήρθαμε για shopping, αλλά τελικά καταντήσαμε στο IKEA, φάγαμε και θα συνεχίσει το vlog μας με το mall βέβαια. Ναι, ήρθαμε και στο mall. Χτυπά το τηλέφωνο μου, ένα λεπτάκι να απαντήσω. Λοιπόν, διάλεξα δύο ή τρία σύνολα που θα σας δείξω, τα οποία θα σας αρέσουν, πιστεύω δηλαδή, και είμαστε στο Zara. Δεν ξέρω αν το πω αυτό. Θα σας τα δείχνω σε λίγο και πέστε μου τη γνώμη σας κάτω στα comment. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο κέρδι. Τώρα τελευταία, τύπου cargo. Μ' αρέσει η αλήθεια, αλλά είναι λίγο μακρύ. Αρκετά. Μου αρέσει το γύρο που φορούν, είναι ψηλούσα και αυτό και έβαλε πολύ τραυματοκίνητο. Αυτό το συγκεκριμένο. Το δεύτερο look είναι αυτό εδώ, το οποίο το συνδύασα με αυτή τη φούστα. Αυτή τη φούστα, η οποία είναι λίγο μεγάλη μου, γι' αυτό εκτιμώ αρκετά. Αυτή τη φουστίτσα, η οποία είναι σε αυτό το ωραίο χρώμα ροζ, το οποίο ροζ είναι πολύ τρέντι εδώ και αρκετό καιρό. Μαζί με αυτό το σακάκι, αυτό το μπλέιζερ, το οποίο είναι σε αυτό το κρύ και αυτά τα δύο χρώματα κυριαρχούν και φέτος. Το από μέσα είναι μπλουζάκι με βάτα, το οποίο ήταν κοντό αρκετά και αποφάσισα εγώ να το βάλω από μέσα έτσι ώστε να φαίνεται λίγο πιο καλό. Είναι έτοιμο. Αυτό είναι το look μας. Το δεύτερο. Πάμε για ένα χαλαρό καφεδάκι. Γιατί ο κόσμος με βλέπει έτσι παράξενα, δεν μπορώ να αντιληφθώ. Βέβαια είναι σίγουρο ότι είναι λίγο παράξενο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος μιλά στο τηλέφωνο του. Αλλά αυτά. Αποφάσισα ότι θα πιω καφέ τώρα, αφού γυρίζουμε κιόλας, γιατί όχι. Με την ελπίδα ότι απόψε δεν κοιμηθώ. Γιατί αν δεν κοιμηθώ απόψε, δεν πειράζει. Έλεγα ότι θα πάρω έναν καφέ. Και παιδιά, περίμενα ότι δεν θα έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά τελικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Το γιατί δεν μπορώ να σας το πω. Στα πάρκινγκ είναι πάλι φουλ. Αυτό είναι. Όταν είναι Τρίτη και ζεις στην Κύπρο, αυτό γίνεται. Να σας δείξω το Ηλίο Βασίλεμα. Και είναι και ώρα να βγάλουμε και λίγες φωτογραφίες. Εγώ δηλαδή, τέλεια το story σου. Εδώ έχω τη φίλη μου η οποία μου δείχνει το τηλέφωνο της και μου λέει κοίτα, κοίτα, έβγαλα το ίδιο βασίλειο μου. Λες και εγώ δεν το έβγαλα. Εγώ το έβγαλα και σε βίντεο σε παρακαλώ, μιλώντας. Αλλά εντωμεταξύ παιδιά είναι τέλειο, εσείς τι λέτε? Είναι. Το αστείο όλης της υπόθεσης είναι ότι βγάζουμε φωτογραφίες και η Άννα παιδό, βγάζω τι, και μου λέει έτσι ξέρεις τι δεν μου άρεσε, βγάλουμε ακόμα 2-3. Και στην τελική να φεύγει με φωτογραφίες και εγώ φεύγω με 2-3 μόνο. Για να δείτε τις φωτογραφίες στο Instagram θα με βρείτε εμένα. Τέλειο. Και μετά από αρκετές ώρες αποφασίσαμε ότι τελικά πάμε σπίτι.
συνεννοηθήκαμε να βγούμε, βασικά να συναντηθούμε η ώρα 3 εδώ στο μολ, αλλά τελικά δεν συναντηθήκαμε η ώρα 3 εδώ στο μολ. Ήρθα από σπίτι Άννα. Μετά έκανα 45 λεπτά να σας πω, να επιλέξω τι θα φορέσω και ξέρω εγώ. Βγήκαμε από το σπίτι. Φτάσαμε εδώ κατά τις 4, αν δεν κάνω λάθος. Και αφού φτάσαμε, πήγαμε πρώτα στο IKEA, όπως είδατε κι εσείς. Γράψτε μου κάτω στα comment τι είναι ενδιαφέρον για σας να δείτε την επόμενη φορά, έτσι ώστε να έρθουμε λίγο πιο κοντά μαζί σας. Και επίσης περιμένω τα σχόλια σας. Ευχαριστώ για το αυτοκίνητο που πέρασε την ώρα που συζητούσαμε μαζί σας και δεν με ακούσατε. Δεν πειράζει, όμως γράψτε μου.